centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλησπέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, σας βρίσκουμε μαζί στο γραφείο. Αυτό είναι μια καλή συγκυρία για μας. Είναι μια καλή συγκυρία, είναι μια από τις ευχάριστες ειδήσεις, από τα ευχάριστα νέα που έχουμε, ώστε οι εργασίες του για την διανομή του δικτύου φυσικού αερίου να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Δέκα του μηνός, λέει ο κύριος Τσάκας, ξεκινάμε με το καλό. Εντάξει, ας πούμε, με το καλό. Την επόμενη εβδομάδα, έτσι, με το καλό. Είμαστε, θα έλεγα, έχουμε την τύχη να βρίσκεται ο Μάριος Τσάκας στη συγκεκριμένη θέση, διότι το ενδιαφέρον που δείχνει και για την περιοχή μας ειδικότερα, αλλά και για τη Δυτική Μακεδονία, είναι τεράστιο και κάνει τα αδύνατα δυνατά ώστε να ξεκινήσουν όλες οι εργασίες το συντομότερο δυνατόν για να συνδεθούν τα νοικοκυριά της Καστοριάς, τα νοικοκυριά της Καστοριάς που τόσο πολύ έχουν ανάγκη να έχουν τη δυνατότητα για μια νέα και επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Και από επιχειρήσεις εκεί και πέρα ευελπιστούμε έτσι να έχει μια πιο καλή έκβαση η τιμή του φυσικού αερίου, όπως τη γνωρίσαμε όταν ξεκίνησε αυτό. Όλη η προσπάθεια, βέβαια. Δημιουργεί. Έτσι και γι' αυτόν τον λόγο ευελπιστούμε να έχουμε μια καλύτερη τιμή, ώστε και η απόσβεση των συνδέσεων να γίνει πολύ γρήγορα, αλλά και, όπως είπα και πριν, οι πολίτες της Καστοριάς που έχουν τόσο πολύ ανάγκη έτσι αυτήν την μορφή θέρμανσης να έχουν μια φτηνή ενέργεια. Τώρα φαντάζομαι, όπως είπα και στον κύριο Τσάκα, και κάτι άλλο βέβαια, ναι, που θα οδηγήσει και αρκετούς επιχειρηματίες να κάνουν επενδύσεις στην περιοχή μας. Είναι ένα από τα πολλά κίνητρα που περιμένουν κάποιοι για να γίνουν επενδύσεις. Για να γίνουν επενδύσεις. Τώρα φαντάζομαι ότι, και το ρώτησα και στον κύριο Τσάκα, ζητήσατε εκ νέου, κάτι το ζητάτε από την πρώτη ώρα. Mm-hmm. Να επιδοτηθεί δηλαδή αυτό το κόστος της σύνδεσης που δεν είναι αμεληταίο, είναι από 1.500 έως 3.000 ευρώ ανάλογα την περίπτωση. Είναι ένα κόστος το οποίο μπορεί να το σταθμίσει ο άλλος για να πάρει την τελική του απόφαση αν θα συνδεθεί με αέριο ή όχι. Είμαστε σε καλό δρόμο, κύριε Κορεντζίδη? Είναι αυτό που ζητούσαμε από την αρχή. Είμαστε σε καλό δρόμο με βάση αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Είναι κάτι που εξαρτάται από και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι πιέσεις υπάρχουν και από την περιφερειακή αρχή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Και οι πιέσεις βέβαια δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν και από εμάς. Βέβαια ο χρόνος συντομεύει, σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα θα έχουμε αυτές τις συνδέσεις. Ναι. Οπότε πρέπει να ασκήσουμε εκ νέου τις πιέσεις μας για να επιδοτηθούν οι εργασίες αυτές. Και από εκεί και πέρα βέβαια και το άλλο πάγιο αίτημά μας, που είναι για την επέκταση του δικτύου, κάτι που έχουμε την υπόσχεση από την... Και το ακούσαμε μόλις. Να συνδεθούν και οι υπόλοιποι οικισμοί, να γίνει η επέκταση και στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου Καστοριάς. Λοιπόν, αυτό είναι, επαναλαμβάνω, μια θετική εξέλιξη. Περιμένουμε στα πρότυπα της Φλόρινας να υπάρξει και η επιδότηση της σύνδεσης. Αυτό γίνεται ίσως μέσα από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, Δήμαρχε. Πώς το βλέπετε περισσότερο εφικτό? Προφανώς και θα γίνει μάλλον το πρόγραμμα έτσι. από την Περιφέρεια με το νέο ΕΣΠΑ. Με το νέο ΕΣΠΑ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλουμε να πούμε και κάτι ακόμη, αν υπάρχει κάτι που μας ξέφυγε μέχρι στιγμής. Ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο, μπαίνουμε σε αυτό. Το ευχάριστο ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι εργασίες. Να πούμε ότι ήταν και ένας αντισταθμιστικός παράγοντας η παρατεταμένη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό που ζήσαμε στην περιοχή μας μέχρι και τον Απρίλιο, είχαμε άσχημες καιρικές συνθήκες. Οπότε αφού έχουν τελειώσει αυτά, προχωράμε στις εργασίες. Ωραία. Φαντάζομαι στην Αθήνα ήταν και για άλλα πράγματα, αλλά ας μείνουμε σε αυτό αρχικά και αν υπάρχει κάτι αξιόλογο και από τα υπόλοιπα να τα συζητήσουμε σε επόμενη μας εκπομπή. Έτσι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε? Πάντα, όταν ερχόμαστε στην Αθήνα, πάντα γυρίζουμε τις καλές ειδήσεις. Θα τα πούμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να είμαστε στα κέντρα των αποφάσεων, πρέπει να είμαστε εδώ που γίνονται όλες έτσι οι διεργασίες. Και μόνο η επαφή αρκεί για να έχει η Καστοριά τη θέση που της πρέπει, τη θέση που της αξίζει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορεντζίδη. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.